δίνει προοπτική στον τόπο. Αν θέλουμε κάτι άλλο, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Τα μέτρα αυτά δεν οδηγούν πουθενά. Οδηγούν στην καταστροφή. Σας ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός τι του είπαν οι συνομιλητές του. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός. Ξέρετε τη συμφωνία ακριβώς. Πώς θα πάει ο λαός σε δημοψήφισμα την επόμενη Κυριακή? Ο λαός δημοκρατικά θα απαντήσει και θα πάρει τις τύχες στα χέρια του. Πρόεδρε, έχουμε το δίλημα, κύριε Λαφαζάνη. Ποιο θα είναι το ερώτημα? Συμφωνία, τι θα προτείνει η κυβέρνηση? Το δίλημα είναι σαφές. Ναι ή όχι στις βάρβαρες προτάσεις λαιλασίας των μισθωτών. Και η απάντηση του ελληνικού λαού θα είναι ένα συντριπτικό, μεγάλο, υπερπλειοψηφικό όχι. Εσείς όχι θα ψηφίσετε, για να αντιλαμβανόμαστε έτσι? Όλοι θα ψηφίσουμε όλοι. Όχι. Όλοι θα ψηφίσουμε όχι. Όλος ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει όχι. Και η επόμενη μέρα, κύριε Λαφαζάνη, ποια είναι σε ένα όχι? Να στηρίξει μια περήφανη εθνική κοινωνική προσπάθεια. Ναι. Ελάτε, κύριε Κατρούγκα, λίγο πιο κοντά. Economic mix. Otherwise, why having elections in Europe? Έχω δηλώσει. Κύριε Υπουργέ. Ναι. Εδώ, κύριε Υπουργέ, εδώ στις κάμερες, κύριε Υπουργέ. Ακούστε. Κύριε Κατρούγκα, τα διαμισό λεπτά. Τώρα γίνονται. Ο μοναδικός τρόπος να έχουμε μια συμφωνία τίμια είναι να μπορέσει ο ίδιος ο λαός να μιλήσει για αυτήν. Η τελευταία πρόταση των θεσμών προφανώς δεν ήταν βάση για μια τιμία συμφωνία, ούτε η τακτική του να ανατρέπουμε συνεχώς τους κανόνες του παιχνιδιού. Το ότι θα μιλήσει ο λαός σε μια δημοκρατική χώρα, σε μια δημοκρατική Ευρώπη, είναι ένα μήνυμα δημοκρατίας για όλη την Ήπειρο. Και είναι ένα μήνυμα για το ότι δεν υπάρχει μόνο μια οικονομική πολιτική και ότι οι εκλογές σημαίνουν κάτι. Ακριβώς αυτό σημαίνει σεβασμός στις δημοκρατικές παραδόσεις της Ήπειρου μας. Υπουργέ, μην μεταφέρετε την ευθύνη στο λαό. Είναι σεβασμός στο λαό, είναι σεβασμός στη δημοκρατία. Πρέπει να υπάρχει μια πρωτογενής πολιτική απόφαση απέναντι σε ένα δίλημα που είναι πάρα πολύ ισχυρό και που θα καθορίσει το ίδιο το μέλλον του λαού μας. Όχι, προφανώς, στην τελική πρόταση των θεσμών δεν είναι πρόταση η οποία αποτελεί λύση για την έξοδο της χώρας από το δίλημα. Την επόμενη μέρα, εφόσον έχετε το όχι ως κυβέρνηση και ως υπουργός. Τι σημαίνει το όχι για τη χώρα? Το όχι για τη χώρα. Το όχι σημαίνει εμπιστοσύνη στο μέλλον της χώρας. Το όχι σημαίνει όχι στο τέλμα αργού θανάτου και σπήρα αργού θανάτου που μας είχαν εμπλέξει ίδιες πολιτικές. Και δεν είναι, και το δίλημα δεν είναι ναι ή όχι στο ευρώ. Το δίλημα είναι όχι σε μια συμφωνία που καταβαραθρώνει τη χώρα σε μια σπήρα αργού θανάτου. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια τίμια συμφωνία, για να μπορέσει η χώρα να μείνει στην Ευρώπη, χρειάζεται πράγματι η απόφαση του ελληνικού λαού να είναι τέτοια που να δίνει ένα ηχηρό όχι στους εκβιασμούς. Υπάρχει σχέδιο για την επόμενη ημέρα, κύριε Υπουργέ? Οι πιέσεις των δανειστών, ποιος σας βεβαιώνει? Όταν μιλάει ο λαός, τι πιστεύετε, θα διαλύσουν τον ελληνικό λαό και θα εκλέξουν έναν άλλον? Τόσο καιρό τι κάνουν? Με ανοιχτές τράπεζες ή κλειστές το δημοψήφισμα? Ναι. Ναι. Ποιος είναι? Εντάξει, Γιάννη. Ο Γιάννης Θασουλάς καλείται να βγει στον αέρα. Με αυτόν τον τρόπο, κύριε Υπουργέ, μετατίθεται στις πλάτες του ελληνικού λαού το ναι ή όχι και το εντός ή εκτός ευρώ? Η ευθύνη για τις αποφάσεις για τη ζωή του, τις ευθύνες για τη ζωή του, την έχει πάντα ο ελληνικός λαός. Και είναι αυτό μια ευκαιρία να αποφασίσει τι σκέφτεται, τι θέλει, τι μέλλον ονειρεύεται για τα παιδιά του και πώς σκέφτεται την πατρίδα του. Τι θα σημαίνει για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας ένα ενδεχόμενο όχι την επόμενη Κυριακή? Ο ελληνικός λαός, αν αποφασίσει να δεχθεί τις προτάσεις, η κυβέρνηση θα τις σεβαστεί. Εσείς έχετε σχέδιο για την επόμενη μέρα, κύριε Υπουργέ, σε ένα ενδεχόμενο όχι? Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για όλα υπάρχουν σχέδια. Οι δανειστές λένε ότι το δημοψήφισμα ναι, αλλά να είναι ευρώ ή δραχμή το ερώτημα. Τι θα γίνει αν το ερώτημα? Το ερώτημα απευθύνεται από την κυρίαρχη ελληνική κυβέρνηση στον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Δεν απευθύνεται από τους δανειστές σε έναν υπόδουλο λαό. Εσείς ναι ή όχι, κύριε Υπουργέ, σε αυτό το δημοψήφισμα? Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ αυτή την πρόταση της. Των δανειστών, η οποία καταδικάζει τα παιδιά μου για τα επόμενα 20 χρόνια. Άρα όλη η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί στο όχι. Αύριο στη Βουλή. Κύριε Υπουργέ, αν δεν καυθούν οι πιέσεις και συνεχιστούν, πώς θα πορευτείτε, με ποιο σχέδιο? Όπως άντεξε ο ελληνικός λαός 5 χρόνια ταπείνωσης και όπως άντεξε η ελληνική κυβέρνηση 5 μήνες, για όλα υπάρχουν λύσεις. Τα έθνη και οι λαοί δεν σβήνονται από το χάρτη. Το ενδεχόμενο ναι, θα υπογράψετε νέο μνημόνιο? Όχι. Θα κάνουμε διαπραγμάτευση για τους καλύτερους όρους αξιοπρεπούς επιβίωσης του ελληνικού λαού και του ελληνικού έθνους. Οι τράπεζες θα ανοίξουν, κύριε Υπουργέ, την Δευτέρα? Φυσικά, γιατί υπήρξε ποτέ. Ο λαός θα υπέρ και τα κατά? Θα τα μάθει. Θα τα μάθει σε μια εβδομάδα. Και τα ξέρει όλα.
παρακολουθεί το βάσανό του επί 5 χρόνια. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει ο ίδιος και όχι κάποιοι άλλοι έξω από την Ελλάδα. Οι βουλευτές δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν γι' αυτό.